Έχει περίπου ένα μήνα που ανέβασα το τελευταίο βίντεο και την τελευταία φορά είχα ανεβάσει, αν θυμάστε, οι αναλύσεις οριζόντιο και κάθε το βίντεο πώς μπορείς να το βάλεις στο short ή στο TikTok και να καλύψεις τα κενά αριστερά, πάνω και κάτω. Τώρα με ρώτησε κάποιος αν γίνεται το ίδιο εφέ όταν έχουμε τη μεγάλη οθόνη, δηλαδή 1920x1080 και έχουμε ένα βίντεο ας πούμε οριζόντιο και θέλουμε να γεμίσουμε τα κενά αριστερά και δεξιά. Πολύ απλό. Πάλι το ίδιο το κόλπο. Μόνο βέβαια φυσικά γιατί έχεις μεγαλύτερη ανάλυση. Πάμε να δούμε ακριβώς τι εννοώ. Όλα βέβαια μετά από το intro. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να γεμίσουμε τώρα αυτό το κενό. Έχουμε εδώ πέρα το κλιπάκι, κάνουμε ένα duplicate αυτό το κλιπάκι, το ανεβάζουμε αυτό από πάνω, το από κάτω το κλιπάκι, αφόσον είναι μαρκαρισμένο, πάμε στα effect panel και κάνουμε ένα scroll, να το μεγενθύνουμε όσο, έχουμε όσο είναι η ανάλυση του βίντεο 1920x1080. Πάμε στα effect, δίνω εδώ Gaussian Blur. Και παίρνω αυτό το Gaussian Blur και το βάζω στο κλιπάκι που είναι μαρκαρισμένο, στο από κάτω. Κατεβάζω την opacity, μάλλον κατεβάζω το, κάνω blur γύρω στα 200, 240, 250, 260, κάπου εκεί. Αφόσον το έχω κάνει, κάνω ένα play, παίζει ήδη καλά. Πάω τώρα και στο opacity, κατεβάζω το opacity γύρω στα 35%, μπορείς ανάμεσα 30% και 40% μπορεί να το κατεβάσει όπως γουστάρει καθένας. Και εδώ ένα play, ήδη είμαι ευχαριστημένος. Πάω και στα χρώματα. Πάω στη βινιέτα. Στο κάτω μέρος είναι τα settings. Ρεγουλάρω τη βινιέτα, κάνω και τα μεσαία χρώματα, τα ρυθμίζω λίγο έτσι κάπου εδώ, είναι μια χαρά και πάω και μπροστά στο απλό το φίλτρο και κάνω και ένα saturation προς τα αριστερά και αυτό είναι όλο και έχω αυτό το βίντεο έτσι όπως γουστάρω να μου γεμίσει τα κενά αριστερά και δεξιά. That's it. Αυτά είναι λίγες ρε παιδιά. Γρήγορη υπόθεση, το κλιπάκι duplicate είναι όπως το άλλο το βίντεο, μόνο η ανάλυση είναι λίγο πιο μεγάλη. Αυτά τι αναφορά για σήμερα, πώς μπορούμε να καλύψουμε τα κενά αριστερά-δεξιά. Σας έχω ένα καινούριο βίντεο από εβδομάδα Canva, θα κάνουμε ένα σποτάκι, low budget, σχεδόν χωρίς ένα φράγκο να ξοδέψει κανένας. Και θα δείτε πόσο εύκολα μπορείς να δουλέψεις στη timeline του Canva, πίστευτα δωρεάν, σποτάκι χωρίς να δώσεις και να επενδύσεις ένα φράγκο. Αυτά είναι ολίγες από μένα, μέχρι την επόμενη φορά, bye!